Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βιντεομάθημα θα ασχοληθούμε με τη σύνταξη μιας συστατικής επιστολής. Στα πλαίσια των μαθημάτων της Δευτέρας Λυκείου, καλείται ο μαθητής πρώτον να αναγνωρίζει τη δομή μιας συστατικής επιστολής, αλλά και αυτό που είναι και πιο σημαντικό και για τη μετέπειτα ζωή μας, να είμαστε σε θέση να μπορούμε να συντάξουμε εμείς οι ίδιοι μια συστατική επιστολή. Η συστατική επιστολή είναι ένα γράμμα που γράφει ένας εργοδότης ή ένας καθηγητής κατά τις περισσότερες φορές για τις επιδόσεις, για το χαρακτήρα, για τα γνωρίσματα, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ενός εργαζομένου ή ενός φοιτητή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ενημερώσει τον επόμενο εργοδότη ή τον επόμενο καθηγητή του ενδιαφερομένου για τα χαρακτηριστικά του. Οι συστατικές επιστολές, επειδή γίνονται σε ένα λίγο πιο επίσημο πλαίσιο, το ύφος του κειμένου τους χαρακτηρίζεται από επισημότητα, ουδετερότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η αναφορική χρήση της γλώσσας, δηλαδή η κυριολεξία, και η έκταση των συστατικών επιστολών είναι πάντοτε μικρή. Σχηματικά, μορφολογικά μάλλον, μία συστατική επιστολή έχει όλα τα γνωρίσματα τα οποία έχει ένα γράμμα, επίσημο γράμμα, αλλά αυτό που θα δούμε σε πρώτη φάση είναι η δομή της συστατικής επιστολής. Μία συστατική επιστολή, όπως σας προείπα, είναι ένα σύντομο κειμενάκι το οποίο απαρτίζεται από τρία βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος που συνιστά και την πρώτη παράγραφο του κειμένου θα πρέπει αυτός που τη συντάσσει να δηλώσει από πού γνωρίζει ο γράφων τον ενδιαφερόμενο και κάτω από ποιες συνθήκες. Επίσης, το πρώτο μέρος της στατικής επιστολής καλό θα είναι να υπάρχει και ένας γενικός χαρακτηρισμός. Στο δεύτερο μέρος της στατικής επιστολής ο γράφων αναλύει αναλυτικά λοιπόν τα γνωρίσματα του χαρακτήρα και των ικανοτήτων του εν λόγω προσώπου. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και ένα τρίτο επιλογικό μέρος, το οποίο έχει να κάνει με τα εξής. Ο καθηγητής ή ο εργοδότης συστήνει ή απορρίπτει την πρόσληψη του προσώπου. Τώρα, ως προς την αξιολόγηση μιας συστατικής επιστολής, υπάρχουν συστατικές επιστολές οι οποίες μπορεί να είναι ένθερμες. Υπάρχουν συστατικές επιστολές οι οποίες είναι ουδέτερες, χωρίς εξάσεις, χωρίς μελοδραματισμούς. Αλλά υπάρχει και μία περίπτωση, μια συστατική επιστολή, να είναι και πολύ αρνητική εις βάρος κάποιου ενδιαφερομένου.
Ας δούμε λοιπόν τώρα ένα παράδειγμα σύνταξης μιας συστατικής επιστολής σε περίπτωση που σας ζητηθεί και εσάς να συντάξετε μια τέτοια. Εμείς θα φτιάξουμε μια θετική συστατική επιστολή. Ας υποθέσουμε ότι εγώ που είμαι ο συγγραφέας αυτή τη στιγμή είμαι ο πρώην εργοδότης ενός προσώπου και θα πρέπει να ενημερώσω τον υποψήφιο νέο εργοδότη του εν λόγω προσώπου για τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Όπως είπαμε, μορφολογικά μια συστατική επιστολή έχει όλα τα γνωρίσματα μιας επιστολής. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε με τοποθεσία, Αθήνα. Μαρτίου 2011. Αφήνω μια γραμμή κενό. Εξηγώ και λέω ότι στέλνω προς διευθυντή εταιρείας Χ. Περνάω στην απέναντι πλευρά και θα πρέπει να ξεκινήσω με μια επίσημη προσφώνηση. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε. Αυτή είναι μια τυπική προσφώνηση με τις οποίες ξεκινάμε μια συστατική επιστολή ή μια επιστολή γενικότερα. Ο κύριος, ας υποθέσουμε ότι το πρόσωπο του εν λόγω λέγεται Νικολάου. Ο κύριος Νικολάου υπήρξε εργαζόμενος στην εταιρεία της οποίας διατηρώ τη διεύθυνση. Εργαζόταν μαζί μας για το χρονικό διάστημα ως 2011. Σε γενικές γραμμές, υπήρξε πρόσωπο εργατικό και φερέγγιο. Έτσι λοιπόν τι παρατηρώ. Γνωστοποιώ από πού γνωρίζω το πρόσωπο και κάνω ένα γενικό χαρακτηρισμό. Τώρα θα αλλάξουμε παράγραφο και στην νέα παράγραφο θα μπούμε σε πιο ειδικές λεπτομέρειες. Ως προς το χαρακτήρα του, υπήρξε πάντοτε άτομο έμπιστο, ήρεμο, χωρίς εξάρσεις, που διατηρούσε καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους υπαλλήλους
και τη διεύθυνση. Επαγγελματικά. Ήταν εξαιρετικά οργανωτικός. Εύστροφος και με άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση. Εδώ λοιπόν τελειώνει και το δεύτερο κομμάτι, όπου λέω κάποια γνωρίσματα τόσο του χαρακτήρα του, όσο και τις σχέσεις του με το επάγγελμα. Θα πρέπει λοιπόν να φτάσω στον επίλογο. Συμπερασματικά, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα την πρόσληψή του στην εταιρεία σας. Καθώς ο ευχάριστος χαρακτήρας του και ο επαγγελματισμός του θα συνδράμουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας σας. Έτσι λοιπόν τελειώνει και το τρίτο κομμάτι, συγγνώμη, όπου κάνουμε έναν επίλογο και συνιστούμε την πρόσληψή του. Θα πρέπει να τελειώσω αυτή τη στιγμή με μία αποφώνηση, με τιμή και στο τέλος να υπογράψω σιγά. Αυτή λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι μία συστατική επιστολή. Ας την ξαναδιαβάσουμε. Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 προς Διευθυντή Εταιρεία Τάδε. Ξέρετε με κύριε συνάδελφο, ο κύριος Νικολάου υπήρξε εργαζόμενος στην εταιρεία της οποίας διατηρώ τη διεύθυνση. Εργαζόταν μαζί μας για το χρονικό διάστημα 2000-2011. Σε γενικές γραμμές υπήρξε πρόσωπο εργατικό και φερέγγιο. Ως προς το χαρακτήρα του υπήρξε πάντοτε άτομο έμπιστο, ήρεμο, χωρίς εξάρσεις, που διατηρούσε καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και τη διεύθυνση. Επαγγελματικά ήταν εξαιρετικά οργανωτικός, εύστροφος και με άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση. Συμπερασματικά, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα την πρόσληψή του στην εταιρεία σας, καθώς ο ευχάριστος χαρακτήρας του και ο επαγγελματισμός του θα συνδράμουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας σας. Με τιμή κτλ. Αυτή λοιπόν υπήρξε μια συστατική επιστολή. Σε επόμενα βιντεομαθήματα θα δούμε και άλλα παραδείγματα των βιογραφικών ειδών για τα οποία έχουμε κάνει λόγο. Μέχρι τότε, γεια σας.